Πάμε στην κακοκαιρία. Αλλάζουμε κλίμα και ο Γεωργοτσελίκας με το αδιαβροχό του, διότι ήρθε αυτή η κακοκαιρία εξπρες που λέγανε. Ναι. Όπως μας την περιέγραψαν, έτσι ακριβώς ήρθε, παιδιά. Κοίταξε να δεις τώρα. Εχθές γκρίνιαζα και έλεγα, ρε παιδιά, στο κινητό δεν δείχνει ψυχάλα. Αυτό δεν είναι γκρίνιαζα, αυτό είναι γρουσούζεψα. Γρουσούζευα και έλεγα, το πιλάτευα. Λοιπόν, έλα, Γιώργο, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, Γιώργο μου. Σας έχω πει, τον καιρό μόνο σίγουρα 100% ένας μπορεί να το πει. Αυτός που είναι ερωτευμένος, γιατί πετάει στα σύννεφα. Και μπορεί να μας δώσει ακριβώς τι θα κάνει. Ναι. Λοιπόν, χθες ξεκίνησε μια ψιλοκακοκαιρία. Έβρεχε όμως. Μέχρι αργά έβρεχε και εδώ, στο Λεκανοπέδιο. Έβρεχε. Αλλά εκεί που γίνανε πραγματικά προβλήματα, υπήρξαν προβλήματα, ήταν Κοζάνη, Τρίκαλα και Πιερία, Κατερίνη. Να σκεφτείτε, χρειάστηκε να γίνουν απεγκλωβισμοί από ένα σπίτι, μια ηλικιωμένη στην Πιερία, και από ένα αυτοκίνητο να βγουν τρεις γυναίκες. Πω, δείτε, παιδιά, εδώ πέρα. Βέβαια, και από τις άλλες περιοχές, αντίληψη υδάτων από υπόγεια και καταστήματα, είχε προς τα εκεί. Δηλαδή, από εδώ έκανε πέρασμα η εξπρες κακοκαιρία, αν την πούμε. Ξεκίνησε δυτικά, όπως πάντα ξεκινάει εδώ, αυτό που Ιόνιο, βλέπουμε από εκεί, Κέρκυρα. Είναι πλάνα από την Πιερία. Από την Πιερία, ναι. Μιλάμε για πολύ νερό. Πολύ νερό, παιδιά. Έχει πάρα πολύ νερό. Πολύ νερό. Οι δρόμοι άνοιξαν οι ουρανοί με πολλούς κεραυνούς. Και χαλάζι είχαμε σε άλλες περιοχές. Καταιγίδες. Ναι, ναι. Και απεγκλωβισμούς. Καλαζοπτώσεις, καταιγίδες. Εδώ Κοζάνη, το χαλάζι. Κοζάνη βλέπουμε εδώ. Ναι. Χαλάζι, Κοζάνη, δεν είναι χιόνι αυτό. Σαν κορόμινο. Χαλάζι είναι. Είναι, ρε παιδί μου, ναι, είναι. Χαλάζι, το έχει στρώσει κάτω όμως, έτσι. Το έχει στρώσει. Βέβαια το έχει στρώσει. Άσπρισε, αυτό είναι χαλάζι, ρε παιδιά. Χαλάζι είναι αυτό. Ναι, ναι, χαλάζι. Χαλάζι, χαλάζι. Μάλιστα. Για να δω. Χαλάζι, χαλάζι. Χαλάζι, είναι Γιώργο, χαλάζι. Δίκιο έχει πολύ, Γιώργο μου, συγγνώμη. Μεταξύ μας τα λέμε και εμείς, ναι, χαλάζει, να χαλάζει. Να σας πω και για την Τσικνοπέμπτη. Για πες. Πολύ σημαντική μέρα. Φθινοπορεινό χειμωνιάτικο θα έχουμε. Είμαι λίγο εγκρατής βέβαια, θα σας πω σίγουρα την Τετάρτη. Αλλά ψυχανεμίζομαι ότι την Πέμπτη θα έχει πάλι έτσι αυτό το... Καταρχήν η θερμοκρασία τώρα είναι 12. Ναι. Έχει πέσει λίγο η θερμοκρασία. Έχει πέσει, αλλά κρύο δεν έχει. Το θέμα είναι, Γιώργο μου, θα μπορέσουμε να τσικνήσουμε, θα μπορέσουμε να βγούμε. Γιατί θα μας εμποδίσει, δηλαδή. Μπορεί κάποιος να θέλει να τσικνήσει υπαίθρια. Στο υπόστιγμα θα είσαι, ρε μανούλα μου. Μπορεί να τσικνήσει υπαίθρια, παιδιά. Δεν θα τσικνήσει υπαίθρια. Αν βρέχει, θα πας στην ταβερνούλα σου. Κάποιοι έχουν κάνει τα κουμάντα τους. Έχουν ψωνίσει, Γιώργο μου. Αδικό έχω. Δεν έχει δει εσύ τον κόσμο να πάει να ψωνίσει για την Τσικνοπέμπτη. Να είναι έτοιμο από τώρα. Όπα. Ρε παιδιά, ναι. Και να βρέχει, ναι. Θα έχεις το υποστεγάκι σου. Μπράβο. Με τον μπάρμπι στο σπίτι, όσοι κάτσουν σπίτι οικογενειακά με φίλους. Σωστά. Θα έχεις το στέγαστρό σου εκεί, ναι. Θα ψήσεις το μπαρμπεκιού σου μια χαρά. Έτσι. Δεν θα ανοίξουν και ουρανοί. Έτσι. Είπαμε. Μπράβο. Εντάξει, παιδιά, δεν ξέρω. Μπράβο. Δεν ξέρω. Θα πάρουμε γεύση από την αγορά μετά. Θα στα πω Τετάρτη εκτενέστερα. Μπράβο. Ναι. Θα πάρουμε γεύση από την αγορά εν ώψη τη Τσικνοπέμπτη. Έχονται και οι εθνικοί καθαρά Δευτέρα. Έχουμε πολλά, έχουμε πολλά. Και ψάρια και όσφαγα και τέτοια, παιδιά. Όρεξη και λεφτά να έχει να ψωνίζει. Έχουν πέσει και οι τιμέ, λέει ο Σκάκα, ο άνθρωπο ψωνίζει πολύ. Ναι, 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 τρέξα. Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιώργο. Καλημέρα, Γιώργο, μα ευχαριστούμε.